Γεια σας και πάλι, είμαι η Ρίτα από Καλλιρίστη Vintage. Σήμερα θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα καινούργια μας μέλη που μας ήρθαν από το Φιστίκι. Ξέρετε ποιοι είστε, αν θέλετε στείλτε μας ένα μηνυματάκι κάτω στα σχόλια για να γνωριστούμε καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα ξέρω ότι σας είχα πει στο προηγούμενο βιντεάκι ότι θα σας δείξω πως έβαψα το μεγάλο σκρίνιο στο σπίτι μου. Δυστυχώς όμως έχω πάθει ένα απίστευτο κοκομπλόκο με αυτό το σκρίνιο. Το έχω μισοβαμμένο και πραγματικά δεν ξέρω πώς να το συνεχίσω. Οπότε σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα άλλο βιντεάκι, λίγο πιο μικρό. Έχω μία μικρή συρταριέρα κοσμηματοθήκη που τη βλέπετε στη φωτογραφία και θέλω να τη βάψω για να τη βάλω στην κρεβατοκάμαρά μου. Οπότε ελπίζω να ξεκλειδώσει το μυαλό μου και να μου έρθει έμπνευση και για το σκρίνιο που έχω στο σπίτι για να σας το ετοιμάσω στο επόμενο βιντεάκι. Αυτή τη συρταριέρα την είχα βάψει με δύο αποχρώσεις, το Antique Rose και το Warm Grey, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αποφάσισα ότι δεν μου αρέσει, οπότε από πάνω το ξαναβάφω. Σήμερα χρησιμοποιώ την απόχρωση Warm Cream, που είναι ένα όμορφο λευκό, το οποίο είναι λίγο θερμό, έχει λίγο κίτρινο μέσα, δηλαδή δεν είναι κατάλευκο. Χρησιμοποιώ άστατες χιαστή πινελιές, γιατί δεν θέλω το αποτέλεσμα να είναι τέλειο ασλείο. Θέλω να δημιουργήσω λίγο τραχιά επιφάνεια. Οπότε βλέπετε, απλώνω το χρώμα κάπως άστατα. Το άσπρο γενικώς, να ξέρετε, είναι ένα δύσκολο χρώμα για τέλειος flat αποτέλεσμα. Αν ήθελα να μου γίνει τελείως επίπεδο και λίγο το αποτέλεσμα, θα το άπλωνα πρώτα προς μία κατεύθυνση και μετά θα έσβηνα τις γραμμές με το πινελάκι μου. Και επίσης θα χρησιμοποιούσα το ψεκαστήρι μου για να ψεκάσω την επιφάνεια από μακριά για να απλώσει καλύτερα το χρώμα. Εγώ όμως τώρα δεν το θέλω αυτό, θέλω τραχιά επιφάνεια. Χρησιμοποιώ το επαγγελματικό πινελάκι της Vintage Paint, το λεπτό, που είναι 2,5 εκατοστά. Για τέτοια μικρά project είναι ό,τι πρέπει. Και θα κάνω το ίδιο και με τα συρταράκια. Λοιπόν, τα συρταράκια δεν θα τα βάψω από το πλάι ξανά. Τα είχα περάσει εδώ πέρα με το Decor Wax, το σαμπάνι, δηλαδή την απόχρωση της σαμπάνιας, στο μεταλλικό κερί. Αλλά άμα το ξαναβάψω, μπορεί να μην μου μπαίνει μέσα. Αυτό γενικώς να το ξέρετε με τα συρτάρια και όταν βάφετε συρταριέρες, ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν βάφετε τα πλαϊνά, γιατί μερικά συρτάρια είναι τσίμα-τσίμα και άμα το βάψουμε, μετά θα μαγκώνει και δεν θα ξαναμπαίνει. Βάφω λοιπόν το μπροστινό κομμάτι και θα βάψω και το χερουλάκι εδώ, το πομολάκι. Συνεχίζω έτσι, πάλι άστατο όπως έκανα και το υπόλοιπο, για να βάψω όλα τα συρταράκια. Αυτό δεν ξέρω γιατί το έκανα εδώ, γιατί άδειασα το πινέλο μου και στα τρία. Μερικές φορές παίρνω πολύ χρώμα και για να μην πέσει πολύ στην επιφάνεια που βάφω, το απλώνω και στην υπόλοιπη επιφάνεια για μετά. Πήγα δίπλα και στέγνωσα την επιφάνεια μου με το πιστολάκι για τα μαλλιά. Αυτό δεν το κάνετε στα κανονικά έπιπλα, τα αφήνετε να στεγνώσουν κανονικά, αλλά αυτό επειδή είναι ένα μικρό project, δεν πειράζει. Να επισπεύσουμε λίγο τη διαδικασία. Και έρχομαι τώρα σε μερικά σημεία που βλέπω ότι κάνει σκιάσεις, δηλαδή ότι δεν είναι ολόασπρο. Έρχομαι και συμπληρώνω λίγο χρώμα. Και συνεχίζουμε έτσι και στο μπροστά σημείο και στα συρταράκια μέχρι το αποτέλεσμα να είναι τελείως λευκό. Λοιπόν, η συρταριερούλα μου έχει στεγνώσει. Είναι όλη λευκή και τώρα φτάνουμε στο δύσκολο κομμάτι που πρέπει να την κάνουμε όμορφη και ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω λίγο χρυσό στη συρταριέρα μου. Θέλω να την κάνω έτσι πολύ κομψή και αρχοντική. Και θα δοκιμάσω στο καπάκι να κάνω την τεχνική του wash με την πλαστική σακούλα. Φροτάζ που λέγεται. Θα απλώσω δηλαδή νερωμένο το χρώμα μου εδώ και μετά θα το αφαιρέσω με τη σακούλα για να μου κάνει σχέδιο. Τώρα δεν ξέρω βέβαια με το χρυσό αν δουλέψει, γιατί το μεταλλικό χρυσό έχει λίγο πιο λεπτόρευστη υφή και δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά δεν χάνουμε να το δοκιμάσουμε. Βάζω λίγο νεράκι στο πινέλο μου και στην επιφάνεια και απλώνω το χρώμα, πολύ το νέρωσα για να βάλω λίγο ακόμα,
και το απλώνω σε όλη την επιφάνεια. Δεν έχει σημασία άμα το κάνουμε χιαστή ή ίσια στραβά, έτσι κι αλλιώς από πάνω θα το αφαιρέσουμε με τη σακούλα. Και τώρα παίρνω μία σακούλα από το σούπερ μάρκετ, αυτές οι απλές, την τσαλακώνω, την βάζω στην επιφάνεια και τη σηκώνω. Α, ωραία γίνεται. Και μας κάνει ένα σχεδιάκι πάνω. Τώρα εγώ την τσαλάκωσα πολύ την σακούλα μου, οπότε το σχέδιο είναι πολύ busy, που λέμε και στα αγγλικά. Αν θέλετε, μπορείτε να την τσαλακώσετε και μετά να την απλώσετε έτσι, λίγο πιο ανοιχτή. Και το σχέδιο είναι λίγο πιο διακριτικό. Κάνω λίγο το ίδιο και στα πλαϊνά και το αφήνω να στεγνώσει. Καλά, ψέματα είπα. Δεν το άφησα να στεγνώσει. Πήγα και το στέγνωσα με το πιστολάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα κάθομαι και το βλέπω και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο για να στολίσω τον μπροστά χωρίς να βγάλω αυτά τα πομολάκια, γιατί πραγματικά βαριέμαι και δεν έχω και κατσαβίδι. Αλλά νομίζω βρήκα μία ιδέα για να το κάνω. Με αυτήν εδώ τη σφραγίδα. Κοιτάξτε. Είναι αυτές οι ωραίες σφραγιδούλες που απλώνεις πάνω το χρώμα. Έχω βιντεάκι για αυτές πώς να χρησιμοποιούμε τις σφραγίδες. Και νομίζω ότι, αχα, έχει μια ωραία κούρμπα εδώ πέρα. Οπότε θα καταφέρω να κάνω σχεδιά και εδώ, yay, χωρίς να βγάλω το χερουλάκι. Λοιπόν, παίρνουμε την σφραγίδα μας. Κανονικά αυτό το κάνουμε με ρολό, αλλά για να δούμε μήπως το πετύχουμε και με το πινέλο. Πολύ πολύ απαλά, με το πλαϊνό μέρος το πινέλο, όχι έτσι. Το απλώνουμε πάνω. Και το κοιτάμε από το πλάι για να βεβαιωθούμε ότι το χρώμα έχει πάει παντού. Και βάζουμε πολύ προσεκτικά εδώ τη σφραγίδα μας και την πατάμε με τα δάχτυλά μας καλά-καλά για να πάει το σχέδιο παντού. Ενώ κρατάμε πατημένο με τον δάχτυλο, σηκώνουμε από εδώ. Ουου, πολύ ωραία έγινε. Και τώρα το αφαιρούμε. Τερα! Wow, παιδιά, καλά, εντάξει, το χρυσό με το λευκό. Τι ωραίο που φαίνεται. Και κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Και ορίστε, το ένα σιρταράκι μας είναι έτοιμο. Θα κάνω και τα τρία σιρταράκια, αλλά να τα κάνω διαφορετικά. Τι σχέδιο να κάνω στο δεύτερο, για να δω τι άλλες φραγιδούλες έχω. Έχω αυτή την ωραία την πεταλουδίτσα που χωράει εδώ, οπότε εδώ θα κάνω την πεταλούδα. Σούπερ. Στο τρίτο σιρταράκι θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το σχεδιάκι. Πάντα το απλώνουμε πολύ προσεκτικά. Δεν θέλουμε να έχει περίσσιο χρώμα για να μην μας μουτζουρωθεί εδώ πάνω. Ας πούμε, λίγο μου μουτζουρώθηκε, αλλά εντάξει. Δεν είναι τόσο πολύ ώστε να φαίνεται άσχημα. Γιατί οι σφραγίδες έτσι φαίνονται, δηλαδή δεν είναι τέλειο το σχήμα. Αυτό το βγάλω για να μην μου λερώσει το υπόλοιπο. Και θα βάλω ένα από εδώ. Και ένα από την άλλη μεριά. Πάει και αυτό. Ορίστε. Και τώρα θέλω να βάλω στάμπα. Εδώ γύρω γύρω. Και διάλεξα αυτό εδώ το σχεδιάκι. Είναι λουλούδι, δεν φαίνεται πολύ καλά. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές. Θα περάσω λοιπόν το χρυσό χρώμα εδώ. Και θα το βάλω γύρω-γύρω για να φαίνεται σαν δαντελίτσα, σαν σχέδιο δηλαδή. Okay, για να δούμε τώρα πώς φαίνεται. Τι λέτε?
Για να πω την αλήθεια μου, αυτό μου φαίνεται λίγο παραφορτωμένο εδώ πέρα. Οπότε, αυτό το κομμάτι θα το ξαναβάψω λευκό για να έχει σχέδιο μόνο από τη μία μεριά. Τελείωσα λοιπόν, τελείωσαμε το μπροστά το κομμάτι. Είναι λίγο φορτωμένο για τα δικά μου τα γούστα, αλλά ήθελα να ξεφύγω λίγο από το comfort zone μου. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε στα πλάινα, γιατί δεν μπορεί αυτό να είναι τόσο φορτωμένο και περίτεχνο και χρυσό και αυτά είναι κάτασπρα. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω απλώς μία σφραγιδούλα εδώ πέρα κάτω, που να έρχεται σαν συνέχεια με αυτό. Λοιπόν, έβαλα και από τις δύο πλαινές πλευρές αυτό εδώ, αλλά πάλι κάτι μου λείπει. Τι άλλη σφραγίδα να βάλω? Θα βάλω και άλλη πεταλουδίτσα. Θα βάλω και μία πεταλουδίτσα στο πλάι. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε εδώ πέρα. Στη δεύτερη πλευρά έκανα απλώς αυτό το σχεδιάκι πάνω. Πείτε μου ρε παιδιά και εσείς στα σχόλια, πλευρά 2 ή πλευρά 1. 1 είναι πιο φορτωμένη, 2 είναι πιο απλή. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Έτοιμη λοιπόν η μπιζουτιέρα μου. Έβαλα πάνω, όπως βλέπετε, και αυτό το κομπολόι που έφτιαξα με πυλό. Να σας το δείξω και αυτό. Ένα extra project, πολύ εύκολο να το κάνετε. Φτιάχνετε μόνοι σας τις χάντρες, περνάτε ένα ξυλάκι από σουβλάκι μέσα για να κάνετε την τρύπα και μετά το βάφετε με το μεταλλικό χρυσό φυσικά και φτιάχνετε ένα ωραίο διακοσμητικό κομπολό. Αυτή η πρότασή μου λοιπόν για σήμερα. Αν σας πιάσει ποτέ ένα δημιουργικό μπλόκο και έχετε ένα project και δεν ξέρετε πώς να το συνεχίσετε, η συμβουλή μου θα ήταν: αφήστε το αυτό το project στην άκρη, ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Κάνε εξάσκηση σε άλλες τεχνικές, εξασκήστε τη φαντασία σας σε κάτι διαφορετικό και κάποια στιγμή που θα πάει θα ξεκλειδώσει το μυαλό και θα σας έρθει μια ιδέα για το πώς να τελειώσετε αυτό το project που έχετε μισοτελειωμένο, όπως εγώ έχω το σκρίνιο που με περιμένει στο σπίτι και με έχουν αγχώσει και οι δικοί μου πότε θα το τελειώσουμε για να φαίνεται ωραία εκείνη η γωνιά. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Ελπίζω να σας έδωσα κάποιες χρήσιμες ιδέες. Αν έχετε οποιασδήποτε απορίες, μπορείτε να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Και όπως πάντα, σας εύχομαι μια όμορφη και δημιουργική μέρα. Γεια σας!